κύριοι, καλησπέρα, καλώς ορίσατε και σήμερα στο Lifestyle. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Είμαστε το ρότερο παρεάκι της ελληνικής τηλεόρασης. Ναι, πραγματικά, δεν υπάρχει περίπτωση. Και τι φλανάκι, τι παραγωγές, dancing on ice και δεν ξέρω και τι. Τι λέτε καλέ τώρα. Εδώ Lifestyle λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας, όπως πάντα, κυρίες και κύριοι, Βασίλης Πάπα Βασιλείου, εδώ. Με έκοψες, Βασίλη, γιατί πήγα να σε χειροκροτήσω και τελικά τι είναι αυτό. Το μαξιλάρι. Δεν σας αρέσει? Ναι, πάω πάρα πολύ ωραίο. Μέχρι να αρχίσουμε το κέντησα. Μόνο τόσο. Ναι, δεν είναι ωραίο? Ναι, ωραίο. Είναι παραδοσιακό βουλγάρικο. Ωραίο, δεν είναι? Πάρα πολύ ωραίο. Θα το βάλω εδώ. Πάω στο Πάνσκο. Να κάνω καλεσμένο. Ορίστε. Πώς το έφερες από τον Πάνσκο? Όχι, δεν το έφερα, εδώ ήτανε. Εσείς από άλλη φορά που είχατε πάει. Εδώ, καλεσμένος. Γεια σου. Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, στη παρέα μας, κυρίες και κύριοι, η Ελευθερία μας. Καλησπέρα, Ελευθερία μου. Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Κούκλα, όπως πάντα. Λοιπόν, Γιάννη Σταμανατίδης. Καλησπέρα και από μένα. Κάνετε πώς είστε? Είστε καλά? Πολύ καλά. Τι θα πει εσά, πρέπει να μάθει, δεν κατάλαβα. Μα την είπε, δεν κατάλαβα. Κάνω τη φορά. Όχι, την προηγούμενη φορά, όχι, δεν κάνω τη διαφορά. Πάλι μπλουζάκι, περίεργο φοράει, έτσι. Νεκροκεφαλή, καρδούλα. Μήπως ζήσου, κυρίε και κύριοι, εδώ κανονικά, καλησπέρα. Και φυσικά στην επιλογή τη μουσική. Ναι, έχουμε τον DJ MK. Καλησπέρα σε όλου. Αναγκαστικά. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώ είστε, κύριε? Πολύ καλά. Τα πάρτι πώς πάνε, πάρτι από πάρτι σε πάρτι? Τρέχουμε από πάρτι σε πάρτι. Και εδώ και παντού. Τι λέει η Κατερίνη, τι λέει, διασκεδάζει ο κόσμος, τι κάνει προς εκεί? Κατερίνη, ο κόσμος μάλλον έχει πιο πολύ χρήμα γιατί τρέχει και πληρώνει. Ωραία, να πηγαίνει στην Κατερίνη τότε, δεν πληρώνουμε, είμαστε τζάμπα. Πηγαίνει. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, παρακάτω. Λοιπόν, λέγε, άσε, την είπε πάλι, ναι. Είναι τα έξυπνα που λέει. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση για τα γυαλιά που ναι, βέβαια, από βέβαια. Την κυρία Αναστασία Στυρκέλη. Όπως επίσης και ένα μπλουζάκι από... Από τα T-Bar. Πού είναι τα T-Bar, παιδιά? Πού είναι το κουτάκι? Το κουτάκι μας. Τα γαλατάκια είναι μέσα. Θα πάω να το φέρω εγώ στον αέρα τώρα, μισό λεπτό. Εδώ είναι όλα. Που δεν είσαι και... Να με δείτε και όρθιο, βρε αδελφέ. Όλο κα... Να το, αμάν. Η παραγωγή. Την ρεπλότημα και την παραγωγή, παρακαλώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τα τύπω. Ωραία τα σιγά, σιγά το καλεσμένο εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, στις εκπομπές θα κάνουμε την κλήρωση για τα γυαλιά. €200 νομίζω. 200 ευρώ. Αξίζει 300 ευρώ ένα ζευγάρι γυναικεία γυαλιά επώνυμα από τα καταστήματα Άννα Σιρκέλη. Να ευχαριστήσω για τελευταία φορά την Άννα Σιρκέλη προσωπικά για αυτό της το δώρο και ευελπιστώ και σε ευρύτερη συνεργασία. Άννα, σε ευχαριστώ προσωπικά εγώ και όλοι που φυσικά. Λοιπόν, όπως επίσης και ένα μπλουζάκι θα κάνουμε στο τέλος της εκπομπής από τα. T-Bar. Ωραία. Λοιπόν, μείνετε κοντά μας γιατί. Θέματα δόξα τω Θεώ σήμερα. Πολλά, έχουμε και ενδιαφέροντα. Nice, έχουμε... Πολλά και ενδιαφέροντα. Έχουμε σήμερα. Το έχουμε φτιάρι και... το έχετε φέρει. Κανονικά. Κανονικά όμως. Γιατί θα είναι για φτιάρι. Σήμερα θα τα δούμε όλα και θα τα σχολιάσουμε όλα. Είναι έτσι. Για φτιάρι σήμερα. Λοιπόν, ναι, η κατάσταση. Πάμε όμως πρώτα να δούμε χορηγούς εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο μαζί. Μείνετε κοντά μας, μην φύγει κανένας, έτσι. Εδώ, εδώ. Philosophy, a
freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity. Κυρίες και κύριοι, Lifestyle για σήμερα κοντά σας λοιπόν καθημερινά. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το φίλο μας τον Σοφρόνη Εφημιάδη από την Κοζάνη, αν πρέπει να είναι, εντάξει, για τα καλά του λόγια. Και φυσικά θα πούμε στην Κοζάνη, είστε σίγουροι γι' αυτό, και θα κάνουμε κάποιες εκπομπές εκεί. Λοιπόν, αυτό βέβαια το ανακοινώσουμε μέσω εκπομπής. Είναι δέσμευση αυτό τώρα. Είναι δέσμευση, είναι 100%. Παιδιά, χαιρετώ. Θα πάμε στην Κοζάνη. Λοιπόν, Κοζάνη, ετοιμάσου. Σορχόμαστε. Θα έρθουμε, όχι όλοι, αυτοί που πρέπει. Σορχόμαστε, πραγματικά. Και ελπίζω να έρθουν όλοι οι φίλοι μας εκεί πέρα, να γνωριστούμε και θα κάνουμε μια εκπομπή στην πλατεία και στο ρολόι. Τι ωραία. Θα κρυώσουμε κιόλας. Ναι, θα πάρουμε αυτό. Θα πάρουμε μανιτάρια από διάφορα καφέ από εκεί. Ωραία! Ωραία βραδιά σε! Υπέροχα. Στην πλατεία σε ρολέ θα κάνουμε εκπομπή. Βεβαίως. Ωραία! Θα χορέψει και τσάμι. Πες τι θα χορέψει. Εγώ αν δεν χορεύω, δεν καταλαβαίνω. Δεν χορεύω εγώ τσάμι. Τσίπουρα θα πιούμε, κρασάκια, οπότε θα σταθούμε. Τι μου λες, αυτό θα συνεννοηθεί, δεν σκέφτεσαι μόνος εδώ. Όχι, έχω συνεννοηθεί. Όχι, λέω μήπως σε έπιασε κανένα κρίση έτσι κοζανιώτη. Λες. Ξέρω, πες πολύ ξαφνικά μας το πες. Όχι, έχω συνεννοηθεί εδώ. Το τσαρούκι μην ξεχάσεις. Ξέρεις τι, θυμόσαστε κάποτε όταν έπαιζε η Ελλάδα στο Πορτογαλία στο... Euro. Ναι, ναι. Όχι στο Euro Channel. Όχι, στο... Το Euro. Θυμόσαστε ένας τσολιάς που ήταν συνέχεια που πήγαινε στο... Ναι, 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 βέβαια. Είναι φίλος από την Κοζάνη, το μεταξύ. Α, ορίστε. Σοβαρά. Α, δεν ξέρω τους φίλους σου! Ας πούμε ποιος είσαι! Αδελφέ μου, άρα πολύ μάθω πολύ! Πολύ καλός όμως, έτσι, πάρα πολύ καλός. Κώστα, να σου πω, όλη η Ελλάδα μιλούσε γι' αυτό. Ναι, βέβαια. Όλη η Ελλάδα. Παιδιά, πήγε, θυμάμαι, πήγε στην Πορτογαλία χωρίς να πάρει άλλα ρούχα μαζί. Για πόσες μέρες. Όχι, πήγαινε, ερχότανε. Πήγαινε, ερχότανε, δεν καθόταν. Αλλά με το ίδιο συνολάκι πάντα, τσολιάς. Γιατί πολλές φορές πήγαινε πρωί και ερχόταν την άλλη μέρα το πρωί, ξέρω εγώ. Φεύγανε πρωί και ερχόταν την άλλη μέρα. Καλά και δεν τον σταματούσε κανείς. Γιατί. Με αυτή την αφίεση. Τι πειράζει, τι έκανε. Όχι, τι πειράζει. Στον δρόμο, α πούμε. Στον δρόμο, γιατί. Δεν μπορεί να σου πει τίποτε. Αλλά ναι, είναι και αυτό. Όπως θες. Να του πει τι, α πούμε. Εντάξει, τι να του πει, ναι. Τι να του πει. Τι γινόταν εκείνη την περίοδο. Καλά, ναι. Εδώ δεν σταματάνε άλλα κι άλλα στο αεροδρόμιο.
Σταματήσει το τζολιά. Ναι, αμάν. Λοιπόν, Dancing on Ice. Dancing on Ice. Κοφέ, γιατί δεν πήγες εσύ στο Dancing on Ice? Θα ήσουν πάρα πολύ καλός. Να κάνω τον Donald και τον Mickey. Γιατί όχι, ούτως ή άλλως αυτή η καρναβάλια είναι. Καρναβάλια εδώ, τα καρναβάλια κάνανε. Καταρχήν, το είδες, Ελευθερία? Το είδα, όχι πάρα πολύ, το είδα όμως. Πώς φάνηκε καταρχήν, πες μου? Ήταν η πρώτη εκπομπή και νομίζω ότι όσο να είναι κάποια λαθάκια τέλος πάντων, κάποιες καταστάσεις τους δικαιολογούνται. Μόνο λαθάρες γίνονται. Βέβαια για μια παραγωγή τόσο μεγάλου καναλιού δεν δικαιολογούνται, αλλά τέλος πάντων να μην είμαστε έτσι τόσο αυστηροί. Καταρχήν θέλω να πω όσον αφορά με τα φώτα και τα χρώματα. Μου φάνηκε πάρα πολύ φτωχικό, σκοτεινό. Τελείως, όχι μόνο φτωχικό. Καταρχήν, παιδιά, πριν πούμε αυτά, να πούμε ότι. Να το ξαναθυμίσουμε μάλλον στους τηλεθεατές ότι θα μάθουμε πολύ καυτές λεπτομέρειες από το Dancing on Ice. Γιατί έχουμε στην παρέα μας μέλος του Official Fan Club της Ελλάδας στο Παρίσι. Πάλι για μένα, λες. Εσένα, φυσικά. Όπου έχεις να μας πεις πολλές λεπτομέρειες από το backstage που δεν ξέρουμε προφανώς. Ο λόγος, το τι θες να μάθεις. Τα πάντα. Όλα, τι θέλω να μάθω. Πήρε και ύφος, κατάλαβες. Σειρά. Ό,τι ξέρεις, πες. Όλα, τα πάντα. Πώς ήταν η Έλενα, πώς είχε άγχος, ήτανε... Φάνηκε ότι δεν είχε και τόσο πολύ άγχος. Άσε τι φάνηκε. Το τι φάνηκε το είδαμε. Το τι δεν φάνηκε. Το κλασικό άγχος που υπήρχε πάντα. Που υπάρχει πάντα όταν ξεκινάς κάτι καινούριο. Ήταν και πρώτη φορά στη τηλεόραση. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι, όπως. Αυτό το η αλήθεια είναι. Ατάκια τη. Ήταν όλη. Κάθε φράση τελειώνει με το η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι πάντως. Τη έχει κολλήσει. Είναι διάφορες φράσεις που χρησιμοποιεί καθημερινά. Η αλήθεια είναι ότι φαινόταν λίγο τρακαρισμένη και. Φαινόταν. Λοιπόν, τα έχουμε σημειώσει. Ένα είναι αυτό, η αλήθεια είναι. Παιδιά, θέλω να πω για το χαμόγελο, για το γέλιο. Αυτό, το δεύτερο. Γιατί γελάει συνεχώς. Συνεχώς γελάει. Θα σου πω και πώς γελάει. Τα βγάλει, τα βγάλει. Ήταν γλυκιά από όλους. Είναι χαρούμενη η κοπέλα. Πίσω. Επειδή δεν θέλω να στεναχωρήσουμε τον Γιάννη, γιατί ξέρεις ότι είναι... Γιατί πραγματικά μπορεί να λες, αλλά ο Γιάννης στεναχωριέται, το ξέρουμε. Στεναχωριές, αλήθεια. Όχι, φυσικά. Δεν θέλω να τα δείξει. Γιατί, κοιτάξτε, παιδιά, να σου πω κάτι. Όταν έχει ένα είδωλο, όταν αγαπά κάποιον, γιατί πιστεύω ότι ο Γιάννης την Έλα την λατρεύει, όχι την αγαπάει. Όταν ακούει το παραμικρό για αυτήν, πιστεύω ότι. Ξέρω πότε κάτι είναι ενοχλητικό και δεν αρέσει και πότε κάτι είναι. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν μας αρέσει η Έλενα Παρίζου. Ένα αυτό. Δεύτερον, εμείς όλα αυτά που λέμε είναι ίσως να τα μεταφέρεις εσύ που την γνωρίζετε και προσωπικά για να τα διορθώσει. Και άλλος κόσμος θα τις τα πει και θα τα ακούσει βέβαια και από, από τα κανάλια, από την κριτική. Θα τα ακούσει διάφορα πράγματα. Ναι, ας πούμε ο καημένος χθες έβλεπα στο Facebook ότι επειδή άργησε να ξεκινήσει η πρεμιέρα, έβαλε μια φωτογραφία της Έλενας και λέει άντε, ξεκινάει. Ξεκινάει, ξεκινάμε. Κάτι τέτοιο. Άντε, είχε. Ναι, γιατί παιδιά πήγαινε μέχρι τις 2. Είχε κουραστεί. Πάει μέχρι τις 2. Μα αφού ξεκίνησε 11 παρά. Ξεκίνησε 11 παρά. Τι ώρα ήταν να ξεκινήσει? Λόγω των 9. Λόγω των πολιτικών εξελίξεων. Δεν ξεκίνησε. Και αυτό δεν ξεκίνησε. Είχα να λέμε. Κυβέρνηση. Τέλειωσε ο Μάρκο. Κάτι χαλαρά πραγματάκια. Λοιπόν, παιδιά, εδώ θέλω να πάμε να δούμε την έναρξη ακριβώ του Dancing on Ice. Πρόσεχε, Βασίλη, καφέ. Ψηλά το πέταξα, είπαμε. Ψηλά, μην είμαι χαρά κάτω. Και θέλω να πάμε. Πάμε. 12 λαμπερές προσωπικότητες βρέθηκαν αντιμέτωπες με τη μεγαλύτερη τηλεοπτική πρόκληση. Να μεταμορφωθούν σε πρωταθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ. Παναγία μου! Ουφαντονέ. Και τώρα πρέπει να μάθουν να ισορροπούν στην κόψη του τσιραφιού.